βλέπω μυστήριο καινοφανές και παράδοξο. Βοσκοί με τις φλογέρες τους πλημμύρισαν την ακοή μου που δεν παίζουν τραγούδι ερημικό, αλλά ψάλουν ουράνιο ύμνο. Οι άγγελοι ψάλουν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, τα χερουβίμ υμνούν, τα σεραφείμ δοξολογούν. Όλοι γιορτάζουν καθώς βλέπουν τον Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Βλέπουν αυτόν που είναι πάνω στον ουρανό να έχει κατέβει στη γη για να εξασφαλίσει τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος, και αυτόν που είναι κάτω, τον άνθρωπο, να έχει ανέβει ψηλά στον ουρανό χάρη στη φιλανθρωπία του Θεού. Σήμερα η Βηθλεέμ έμοιασε στον ουρανό. Αντί για στέρια δέχτηκε αγγέλους υμνοδούς. Αντί για ήλιο χώρισε τον ήλιο της δικαιοσύνης με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Και μη ζητάς το πώς, γιατί όπου θέλει ο Θεός υπερβαίνεται ο νόμος της φύσεως. Πράγματι, θέλησε, μπόρεσε, κατέβηκε, έσωσε. Τα πάντα υπηρέτησαν τον Θεό. Σήμερα ο Ον γεννιέται και ο Ον γίνεται αυτό που δεν ήταν. Δηλαδή, ενώ ήταν Θεός, γίνεται άνθρωπος, χωρίς να παύσει να είναι Θεός. Διότι δεν έχει γίνει άνθρωπος χάνοντας τη θεία του φύση. Ούτε πάλι ήταν άνθρωπος και έφτασε να γίνει Θεός με προκοπή στην αρετή. Αλλά ήταν ο Λόγος και έγινε άνθρωπος, και λόγω της απάθειάς του η θεία του φύση δεν υπέστη μεταβολή.